Καλή σας μέρα. Το Δήμο Βοήρου. Το κανάλι στο Open. Καλημέρα. Πώς είστε, πείτε μας. Εσείς πείτε μας τι κάνετε. Πώς είστε. Πώς κύλησε η μέρα και πώς κυλάει η νύχτα. Πώς κύλησε και η νύχτα. Απόψε η νύχτα πέρασε ήρεμα, έτσι ήσυχα. Από τη στιγμή που κλείσαμε τα χωριά μας στους δρόμους. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι νεότερο, απλώς είμαστε σε καραντίνα. Και είναι το καλύτερο απ' όλα για να μην εξαπλωθεί ο ιός. Πόσα κρούσματα έχετε τώρα εκεί? Κρούσματα επιβεβαιωμένα είναι 9, αλλά είναι άρχισαν ήδη να είναι σε καλή κατάσταση, αναρρώνουν δηλαδή. Για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει, οι μόνιμοι κάτοικοι πώς είναι στο χωριό? Μόνιμοι κάτοικοι είμαστε 71 άτομα. Από τα οποία τα 9 ας πούμε νοσούν, έτσι. Αλλά λέτε ότι είναι με ήπια συμπτώματα και ότι είναι σε καραντίνα στο σπίτι. Ναι. Μόνο ένα βαρύ περιστατικό έχουμε, το οποίο είναι διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ναι. Είναι οι δύο πρώτες περιοχές της χώρας που μπήκανε σε καραντίνα. Mm-hmm. Αυτό πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, τι σημαίνει? Είναι ο στρατός αυτό... εκεί, είναι η αστυνομία, δεν βγαίνει κανείς από το σπίτι, είναι ανοιχτό το μπακάλικο, πώς ψωνίζεται? Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το ότι έχετε μπει σε καραντίνα? Έχουμε την αστυνομία, έχει κλείσει την είσοδο του χωριού. Ναι. Λοιπόν, όσο για ψώνια και τέτοια, οι άνθρωποι μπορούν να ψωνίσουν. Έχουμε ένα, ήδη ο Δήμος έβαλε ένα άτομο το οποίο θα έρχεται μέσα στο χωριό με μάσκα, με τη στολή του, με όλα κανονικά. Θα παραγγέλνουμε τα υλικά, τι χρειαζόμαστε, τρόφιμα και φάρμακα, και θα μας τα φέρετε αυτός. Άρα δεν πηγαίνετε εσείς στο μπακάλικο που λέει και ο Άκης εκεί του χωριού? Όχι. Παίρνετε τηλέφωνο. Ναι. Στο Δήμο παίρνετε τηλέφωνο, πού παίρνετε τηλέφωνο? Στο Δήμο, ναι. Δήμο. Άρα η διανομή των τροφίμων γίνεται κατοίκων. Κατοίκων, ναι. Για ναι. Πόσο καιρό θα είστε σε καραντίνα, σας είπανε? Τουλάχιστον για 15 ημέρες. Τουλάχιστον για 15 ημέρες. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι, κύριε Πρόεδρε? Καλό καιρό έχουμε, μόνο χθες λίγο μας χιόνισε, λίγο μας έριξε λίγο χιονάκι. Ναι. Για το καλό. Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Τα κρούσματα αυτά που έχετε έχουν σχέση μεταξύ τους? Θέλω να πω, είχαν έρθει σε επαφή? Ποιο ήταν το πρώτο κρούσμα που είχατε στο χωριό? Στο χωριό ήταν ο παππούς, ο 90χρονος, ο οποίος κατέληξε δυστυχώς. Ναι. Ήταν βέβαια από τη Δραγασιά, δεν ήταν από Δαμασκηνιά. Αλλά επειδή τα παιδιά του στο χωριό μου έχουν μία ταβέρνα, διατηρούν μία ταβέρνα, και ερχόταν ο άνθρωπος μέρα παραμέρα, κάθε μέρα, και στα παιδιά του ερχόταν στο κάτω-κάτω. Από εκεί νομίζω ότι ξεκίνησε όλη η διαδικασία αυτή. Και η διασπορά, αυτή η μικρή διασπορά που έχετε. Τώρα, Πρόεδρε, πώς το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού όλο αυτό? Φοβάστε, είναι ψύχρεμοι? Γιατί στα τηλέφωνα μιλάτε, φαντάζομαι, μεταξύ σας. Μικρή κοινωνία είσαστε. Τι λέτε? Έτσι ακριβώς. Ήδη οι άνθρωποι, όλοι οι κάτοικοι του χωριού μου, καταλάβαμε επιτέλους ότι πρέπει να καθίσουμε μέσα στα σπίτια μας για να μην εξαπλωθεί ο ιός. Γι' αυτό και θέσαμε και τα χωριά μας στην καραντίνα. Ναι. Να μην κινδυνεύσει άλλος κόσμος. Κύριε Τζάνα, να ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και είχαμε το πρώτο κρούσμα εδώ στη χώρα μας, το συζητούσατε? Δηλαδή, περιμένατε ότι μπορεί κάτι να έρθει και στο δικό σας το χωριό? Γιατί είναι ένα μικρό χωριό. Δεν είναι δηλαδή μια μεγάλη πόλη όπου είχαμε αυτούς οι οποίοι επέστρεψαν από τους Αγίους Τόπους ή από την Ιταλία, γιατί το πρώτο κρούσμα στη χώρα μας ήταν οι 38χρονοι, οι οποίοι είχε ταξιδέψει προσφάτως στην Ιταλία. Η πρώτη σκέψη που κάνει ένας από εμάς, ας πούμε, τους υπόλοιπους που μένουμε στις πόλεις, είναι να πάω στο χωριό. Αυτό, γι' αυτό το ρωτώ. Να απομονωθώ. Γι' αυτό το ρωτώ. Να μην με βρει ο κορονοϊός. Όχι, δυστυχώς έγινε και στο χωριό μας αυτό. Δεν το περιμέναμε φυσικά. Αλλά έγιναν κάποια μνημόσυνα και στο χωριό, εκεί στην συγκεκριμένη ταβέρνα. Ήρθε κόσμος από Θεσσαλονίκη, ήρθαν από Καστοριά, και έτσι νομίζω πως έγινε όλη αυτή η μετάδοση του ιού. Ναι. Κύριε Τζάνα, ναι. Κουράγιο. Πόσα παιδιά έχει το χωριό? Έχει 2 παιδιά μικρά. 2 μικρά παιδιά. Ναι. Πόσο χρονών είναι τα μικρά? Το ένα παιδί είναι γύρω στα
3-3,5 χρονών και ναι. Το άλλο είναι 7. Μάλιστα. Τώρα, πώς, για τα παιδάκια τώρα. Πώς περνάει η μέρα, καλά το ρώτησε η δώρα και η νύχτα. Τι κάνατε τώρα. Είδατε τηλεόραση, παίξατε κάποια πρέφα. Ναι, καθόμαστε στα σπίτια μας, δεν βγαίνουμε έξω. Ναι. Και περιμένουμε. Ένα λεπτό να ρωτήσω, κάτι. Κάθεται ο καθένας στο σπίτι του ή λέτε καλά θα έρθω εγώ στο δικό σου. Όχι. Καθόμαστε όχι. Όλοι μας στα σπίτια μας για να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί ήδη το καταλάβαμε ότι πρέπει να μείνουμε έτσι. Μέσα. Αλλιώς, κύριε Τζάνα, πείτε θα πηγαίναμε και στο καφενείο. Έτσι, σωστά. Δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό δύναμη κουράγιο. Και κουράγιο.